Να δούμε αν εκτιμάτε ότι είναι πιθανό είναι πιθανή η πρόκληση ενός θερμού επεισοδίου αυτό το δίμηνο, μέχρι δηλαδή τις εκλογές, και βεβαίως τι πρέπει να κάνει η ελληνική πλευρά, κύριε Χρυστίδη. Πρώτα απ' όλα πρέπει να αναλύσουμε ότι ο κύριος Ερντογάν κάνει ένα ανατολίτικο παζάρι, και αυτό είναι κάτι το οποίο προκύπτει από τη συμπεριφορά του και απέναντι στην Ελλάδα και απέναντι στην Ευρώπη, αλλά και απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, διότι βλέπουμε ότι ακόμα και για την υπόθεση του Αμερικάνου Πάστορα λέει ότι πρέπει να γίνει μια ανταλλαγή με τον κύριο Γκιουλέν. Αυτό είναι κάτι το οποίο έρχεται σε πλήρη αντίθεση με αυτά τα οποία έλεγε πριν από λίγο χρονικό διάστημα πάλι ο κύριος Ερντογάν, όταν έλεγε ότι υπάρχει τουρκική δικαιοσύνη η οποία λειτουργεί με όρους καθαρούς και σοβαρούς και ούτω καθεξής. Εμείς λοιπόν αυτό το οποίο λέμε από την πρώτη στιγμή είναι ότι δεν υπάρχουν λογικές ανίερων ανταλλαγών. Αυτά είναι πράγματα που πρέπει να ξεχάσει. Δεύτερον, ο κύριος Ερντογάν προσπαθεί να εκμεταλλευτεί μια κατάσταση και να πιέσει με βάση τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς, τους οποίους θα έπρεπε να έχει αφήσει από χθες. Οι ευχές είναι σημαντικές. Εδώ όμως πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι όλη η Ευρώπη και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της διεθνούς κοινότητας έχει πάρει σαφή θέση για την απελευθέρωση των δύο Ελλήνων. Καταλαβαίνει από αυτά ο Ερντογάν. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το καταλάβει, διότι ξέρετε, πρέπει να έχουμε και συνέπειες. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και η Φόφη Γεννηματά κατέθεσε χθες ένα πλαίσιο 4 συγκεκριμένων προτάσεων, για να έχουμε αποκρισταλωμένο το ότι τα ελληνικά σύνορα στο Αιγαίο είναι τα ευρωπαϊκά σύνορα. Υπάρχει η ρήτρα αμοιβαιότητας, η οποία πάντα είναι στο τραπέζι και την οποία ενδεχομένως να πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Και φυσικά γνωρίζουμε πολύ καλά, και το γνωρίζει και η ελληνική κυβέρνηση, ότι τις επόμενες 60 περίπου μέρες μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές στην Τουρκία θα πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί και αποφασιστικοί. Και να προσθέσω μόνο κάτι. Ναι. Θεωρώ παντελώς απαράδεκτες τις δηλώσεις που κάνουν οι σύμβουλοι του κυρίου Ερντογάν και σήμερα. Και είμαι και σίγουρος. Λέτε για τον κύριο Μπουλούτ. Είμαι και σίγουρος κιόλας ότι όλα όσα λέει δεν σχετίζονται με την πραγματικότητα. Διότι τα ελληνικά σύνορα. Ναι, γιατί είναι ότι μπήκαν 55 χιλιόμετρα μέσα στην Ελλάδα και όλες τις σημαίες. Τα ελληνικά σύνορα είναι αδιαπραγμάτευτα. Μάλιστα. Δεν υπάρχουν κρίζες ζώνης στο Αιγαίο και οφείλει ο κύριος Ερντογάν να μαζέψει τους συμβούλους του. Μηδενική αντίδραση στο Ρουβίκονα έχει τη σφραγίδα ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ και του κυρίου Τσίπρα ειδικά.